Μέσα στη νύχτα οι χιονοπτώσεις θα επηρεάζουν πλέον τις ανατολικότερες υπηρετικές περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα από το Πύλιο και νοτιότερα την περιοχή της Ανατολικής και Νότιας Θεσσαλίας, την Κεντροανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Ποράδες και τα πολύ ανατολικά βορειοανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου και βεβαίως τις πιο ορεινές περιοχές των Κυκλάδων και της Κρήτης. Ωστόσο, αυτές οι χιονοπτώσεις θα διατηρηθούν μέχρι και Τετάρτη το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί, στις ίδιες περιοχές, στις προαναφερθείς περιοχές, και παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέρον η εξέλιξη του καιρού για την περιοχή της Ανατολικής Στερεάς, συμπεριλαμβανομένης ασφαλώς και της Αττικής. Διότι σήμερα το βράδυ πολύ αργά, μετά τις 10, 11, 12 τη νύχτα προς τα μεσάνυχτα και στη συνέχεια, οι χιονοπτώσεις θα κατέβουν και στα βόρεια πράστια του νομού Αττικής, πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ασθενούσες και μέτριας εντάσεως. Αυτό θα διατηρηθεί περίπου μέχρι τις 5-6 το πρωί, όπου εκείνη την ώρα, Δευτέρα 6 με 7, 8 το πολύ 9 το πρωί, ίσως έχουμε χιονοπτώσεις πρόσκαιρου χαρακτήρα και στα πιο κεντρικά τμήματα του νομού Αττικής, πάνω από 150 μέτρα υψόμετρο. Οριακά ίσως επηρεαστεί για λίγο και το κέντρο της πόλης της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας μετά λοιπόν προς το μεσημεράκι απόγευμα μέχρι τις 6 ώρα 7 το απόγευμα θα υπάρχουν κάποια ανοίγματα στον ουρανό κυρίως στα κεντρονότια τμήματα του νομού Αττικής, ενώ θα συνεχίσει να χιονίζει κατά περιόδους στις βόρειες περιοχές του νομού Αττικής, τα βόρεια προάστια και τα βόρειο-δυτικά και βόρειο-ανατολικά προάστια. Αλλά ο καιρός φαίνεται ότι θα επιδεινωθεί εκ νέου λόγω του ότι θα ενεργοποιηθεί το Αιγαίο, όπως λέμε, δηλαδή θα φέρει περισσότερη υγρασία από τις περιοχές της Εύβοιας μέσω του Αιγαίου και αργά το βράδυ της Δευτέρας, μετά τις 8-9 το βράδυ της Δευτέρας και στη συνέχεια, φαίνεται ότι οι χιονοπτώσεις θα αρχίσουν να κατεβαίνουν νοτιότερα, χαμηλότερα, νοτιότερα γεωγραφικά στο νομό Αττικής. Δεν θα επηρεάζουν μόνο τα βόρεια προάστια, θα επηρεάζουν και περιοχές όπως το κέντρο της πόλης της Αθήνας, αλλά και άλλες νοτιότερες περιοχές, κυρίως προς την Τρίτη, όπου σύμφωνα με τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η Τρίτη θα είναι μία μέρα καθαρού χιονιά για ολόκληρο το λιθανοπέδιο του νομού Αττικής, με χιονοπτώσεις οι οποίες θα φτάσουν μέχρι τα πυθυνά ίσως και παραθαλάσσια τμήματα. Εκτιμώ ότι μέχρι και Τετάρτη το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί, που θα συνεχίζει να χιονίζει σε περιοχές του νομού Αττικής, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, μέχρι και τότε, κατά διαστήματα λοιπόν από σήμερα μέχρι τότε, θα έχουμε χιονοστρώσεις σίγουρα στα βόρεια προάστια του νομού Αττικής, κυρίως Δευτέρα και Τρίτη, και μικρότερη πιθανότητα για τις πιο κεντρικές περιοχές του νομού Αττικής μέχρι το κέντρο της πόλης Αθήνας για κάποια πρόσκαιρη χιονόστρωση. Ωστόσο, χιονοπτώσεις, ειδικά από τη Δευτέρα το βράδυ μέχρι και την Τρίτη, θα επηρεάσουν και περιοχές των παιδινών, ίσως και παραθαλάσσιων τμήματων του νομού Αττικής. Υπάρχει περίπτωση να δούμε δηλαδή, χιόνι και στα νότια προάστια, όπως τον Πειραιά, τη Γλυφάδα, το Παλιοφάλιρο κτλ.? Ναι, η μεγαλύτερη περίπτωση για να δούμε χιονοπτώσεις σε αυτές τις περιοχές, μέχρι και τη Βουλιαγμένη, μέχρι και την περιοχή της Αρονίδας, μέχρι και αυτά τα τμήματα, υπάρχει μια πιθανότητα, βεβαίως, πιο πιθανό βέβαια από τη Γλυφάδα και δυτικότερα μέχρι και τον Πειραιά, κυρίως από αργά το βράδυ της Δευτέρας μέχρι και καθ' όλη τη διάρκεια της Κρήτης κατά διαστήματα. Την Τρίτη θα έχουμε τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες στην περιοχή της Νοματικής, την Τρίτη θα έχουμε αυξημένα ποσά υγρασίας λόγω της ενεργοποίησης του Αιγαίου και την Τρίτη θα έχουμε και σύγκληση των ανέμων, βορειοανατολικών και δυτικών ανέμων πάνω από το νομό Αττικής. Αυτό σημαίνει ότι ίσως έχουμε εξάρσεις με χιονοπτώσεις και σε παραθαλάσσια τμήματα του νομού Αττικής λόγω των συνθήκων οι οποίες θα ευνοούν αυτή την εξέλιξη του καιρού.